Τη δημιουργεί κάποια καινούργια δεδομένα στην οικονομική πολιτική. Θα ήθελα να μου πείτε ποιο θα είναι ο ρόλο του, ποιες οι δράσεις του και με ποια κονδύλια βέβαια για τη στήριξη των οικονομικά ασθενέσεων στη διάρκεια αυτή τη δύσκολη διετία που περιγράφεται ότι μα περιμένει. Ευχαριστώ. Ακούστε, έχει κάνει πράγματα. Όπω συνολικότερα η κυβέρνηση έχει κάνει πολλά πράγματα για τον κοινωνικό ιστό. Και για την ανεργία και για του απασχολούμενου και για του συστηματικά ασθενέστερου. Και θα συνεχίζουμε να τα κάνουμε αυτά. Αλλά πάντα. Με ένα όρο, μια προϋπόθεση που οφείλω να είμαι πολύ ειλικρινής και να τη λέω. Στα όρια αντοχής της οικονομίας. Το κάνουμε πράξη αυτό που λέτε. Και επιδόματα δόθηκαν και οι εργαζόμενοι στηρίχθηκαν και οι άνεργοι στηρίχθηκαν και οι μικρές επιχειρήσεις στηρίχθηκαν. Ξαναλέω, οι μικρές επιχειρήσεις δεν είναι μόνο επιχείρηση, είναι και οι απασχολούμενοι, οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση, έτσι. Συνολικά λοιπόν, παρά τα δύσκολα δημοσιονομικά, η στήριξη από κυβερνητικές πολιτικές και κυβερνητικά προγράμματα της πραγματικής οικονομίας υπήρξε μεγάλη και εντυπωσιακή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βεβαίως, το λέω καθαρά, αξιοποιήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και κοινοτικούς πόρους. Και μάλιστα εμπροστοβαρός. Τους φέραμε πιο μπροστά δηλαδή, ακριβώς για να τονωθεί η οικονομία την ώρα της κρίσης. Και αυτή την πολιτική θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Αλλά δεν θα διακινδυνεύσω να την αχθεί στον αέρα για να φανώ πιο ευχάριστος. Και γι' αυτό ακριβώς πολύ καθαρά λέω στους Έλληνες πολίτες και είπα και χθες, ναι, πάμε σε εκλογές γιατί δεν έχουμε το χρόνο να εφαρμόσουμε την πολιτική που χρειάζεται, ούτε μπορούμε να αφήσουμε τη χώρα 6 μήνες σε προεκλογική δίνη, αλλά οι επιλογές που πρέπει να γίνουν και να εφαρμοστούν άμεσα την επόμενη μέρα είναι δύσκολες πολιτικές. Απλώς επιμένω ότι αν δεν εφαρμοστούν, λίγο αργότερα θα έρθει ο λογαριασμός και θα είναι πολύ βαρύτερος. Ο κύριος Γιώργος Μελιγκόνης από την εφημερίδα Αυγή. Ευχαριστώ κύριε εκπρόσωπε. Κύριε Πρόεδρε, μόλις τώρα είπατε ότι ένας από τους λόγους που προσφεύγεται σε εκλογές είναι επειδή είπατε στους Έλληνες πολίτες ότι δεν έχουμε χρόνο να εφαρμόσουμε τις πολιτικές οι οποίες χρειάζονται. Έχετε πολλές φορές πει και σας πιστώνετε αυτό ότι είστε ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που μίλησε για την ύπαρξη της διεθνούς οικονομικής κρίσης πέρυσι το καλοκαίρι, αν θυμάμαι καλά, λίγο πριν τον Μαύρο Σεπτέμβρη που κατέρευσε η Lehman Brothers. Επίσης, ο κύριος Παπανδρέου ξεκαθάρισε για πρώτη φορά ότι θα προκαλέσει εκλογές με αφορμή την προεδρική εκλογή σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Καθημερινή στις 24 Μαΐου φέτος. Μεταξύ του ενός και του άλλου μεσολαβούν 10 μήνες και θέλω να σας ρωτήσω, από τη στιγμή που εσείς ο ίδιος επισημαίνατε από πολύ νωρίς, όπως λέτε, τις συνέπειες και την απειλή της οικονομικής κρίσης, για ποιο λόγο επί 10 μήνες δεν πήρατε τα μέτρα για τα οποία τώρα ζητείτε νοπή λαϊκή εντολή? Και επίσης, μας είπατε πριν, δικαιολογώντας το γιατί προσφεύγετε στις κάλπες, ότι ως εκτεσιδιότητάς σας έχετε σφαιρική εικόνα. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε κάτι που δεν ξέρουμε? Για παράδειγμα, με τα υπάρχοντα δημοσιονομικά δεδομένα, μπορείτε να εγγυηθείτε ότι ως το τέλος του έτους δεν θα κηρύξει στάση πληρωμών το ελληνικό δημόσιο? Απερίφραστα, ναι. Βεβαίως. Ακούστε, Κασάνδρες που έλεγαν ότι η χώρα δεν θα δανειστεί, ακούω εδώ και 1,5 χρόνο. Και η χώρα και δανείστηκε και δανείστηκε, δηλαδή εξυπηρέτησε το χρέος της και με σχετική άνεση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χωρίς λοιπόν να σας μένω προσωπικά, θα έπρεπε όλοι μας να είμαστε πιο προσεκτικοί σε αυτές τις δίθεν προβλέψεις. Δεν μιλάω για σας, έτσι μην το παρεξηγήσετε, ούτε μιλάω κατά ανάγκη για δημοσιογραφικούς σχολιαστές. Γενικώς μιλάω. Όταν αναφέρονται σε τέτοια θέματα και δημιουργούν έτσι σενάρια κατάρρευσης κλπ. Το δεύτερο είναι, ποιος σας είπε ότι δεν κάναμε πολιτικές εδώ και 10 μήνες? Πότε εγγυηθήκαμε τις καταθέσεις? Οι πρώτοι στην Ευρώπη ήμασταν. Πότε κάναμε την πολιτική πρόσθετης προστασίας των ανελήπτες? Πότε κάναμε το πρόγραμμα για τη ρευστότητα στην οικονομία, για το οποίο βεβαίως λαϊκίστηκα και παντελώς ανεύθυνα κατηγορηθήκαμε, αλλά τελικά ήταν ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Και πάντως κάναμε ό,τι κάναν όλες οι άλλες χώρες. Γιατί αν πέρσι τον Οκτώβριο, μετά τη Lehman Brothers που αναφέρατε, γινόταν ένα ντόμινο effect και πέφτανε άλλες 5 μεγάλες τράπεζες, θα είχαμε πάει πίσω στη λίθινη εποχή. Όχι εμείς, όχι Ελλάδα. Παγκόσμια οικονομία. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή την αλήθεια πρέπει να την αναγνωρίζουμε. Δεύτερον,
οι πολιτικές στήριξη της πραγματικής οικονομίας. Πότε άρχισαν? Θυμάμαι και εγώ ανακοίνωσα το πρόγραμμα, το έκτακτο πρόγραμμα για τον τουρισμό, το Δεκέμβριο. Και ακολούθησαν και οι άλλες επιμέρους πολιτικές. Το ΤΕΜΠΜΕ το ανακοινώσαμε το Γενάρη. Τις πολιτικές για στήριξη της απασχόλησης, τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης, τις κάναμε Γενάρη-Φεβρουάριο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αν θέλετε, το Γενάρη, με την κατάθεση του προγράμματος σταθεροποίησης, παρουσιάσαμε και το πρώτο κύμα, την πρώτη δέσμη μέτρων για περιορισμό των δαπανών, των ελαστικών δαπανών κατά 10%, των αμυντικών δαπανών, άλλες επιμέρους πολιτικές περιορισμού δαπανών, και βεβαίως στην πορεία υπήρξαν και μέτρα στην κατεύθυνση των εσόδων. Πού το είδατε λοιπόν ότι επί 10 μήνες δεν έγιναν πολιτικές? Συνεχείς πολιτικές έγιναν. Και γι' αυτό, σε μεγάλο βαθμό γι' αυτό, βιώνουμε την κρίση υπηρότερα από όλους. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά, πέρα από αυτό, οφείλει κανένας να είναι, αν είναι στη θέση που είμαι εγώ τουλάχιστον, απόλυτα ειλικρινής με τους πολίτες. Ναι, έχουμε αποφύγει τα χειρότερα από μια κρίση, αλλά είναι η ώρα να δούμε κατάματα και να παλέψουμε τις πάγιες διαρθρωτικές αδυναμίες μας. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν έχουμε περιθώρια για λαϊκισμούς. Αυτή λοιπόν είναι η καθαρή μου κουβέντα, το καθαρό μου μήνυμα. Και θα πάω σε κάθε γωνιά της Ελλάδος να το πω στους πολίτες. Και πιστεύω ότι θα τους πείσω γι' αυτό. Γιατί είναι το εθνικό συμφέρον να πιστούν. Όχι να ψηφίσουν ένα κόμμα. Αυτό είναι η επιλογή τους. Να πιστούν ότι πρέπει τώρα να πάρουμε κάποιες δύσκολες αποφάσεις και να αφήσουμε αυτά τα διαχρονικά, τις διαχρονικές αδυναμίες μας πίσω και να φύγουμε μπροστά, γιατί μπορούμε, και να μην τα αφήσουμε αυτά να διονύζονται, να διωγγώνονται και να υπονομεύουν προοπτικά το μέλλον των παιδιών μας. Κυρία Ανθή Καρασάβα από το CNN και το Times της Νέας Υόρκης. Παρακαλώ, εκεί. Ναι, κύριε Πρόεδρε, είμαι λίγο μπερδεμένη με αυτά που έχετε πει και θέλω δύο διευκρινήσεις, αν είναι δυνατόν. Να συμπεράνω καταρχάς ότι με αυτά που είπατε σχετικά με τον πρόεδρο, τον κύριο Παπούλια, ότι μπορεί να προκαλέσετε εκλογές τον Μάρτιο και άρα να συμβάλλετε σε μια παρατεταμένη πολιτική κρίση στη χώρα. Και δεύτερο, επιμένω και πάλι στο θέμα της οικονομίας. Είπατε τώρα μόλις, αποφύγαμε τα χειρότερα. Πριν είπατε ότι δεν είναι τραγική η κατάσταση της οικονομίας. Πόσο σοβαρή μπορείτε να μας πείτε αυτή τη στιγμή που ζητάνε στο εξωτερικό είναι η κατάσταση της οικονομίας, διότι επικαλείστε συνέχεια την παγκόσμια οικονομική κρίση, όμως το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν είδαμε να είναι τόσο σαθρό όπως άλλες χώρες, και η Ελλάδα, όπως είπατε, δανείστηκε 50 δις φέτος με χαρακτηριστική άνεση. Είναι δηλαδή η οικονομία μόνο ή μήπως είναι και κακή διαχείριση? Είπα ξανά, σε όρους πραγματικής οικονομίας βιώνουμε την κρίση υπηρότερα από άλλους. Έχουμε όμως κάποιες σοβαρές διαρθρωτικές αδυναμίες. Με καλύτερη, το υπέροχο δημόσιο χρέος. Αυτό λοιπόν, υπό όρους μη κρίσης, θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί πιο σταδιακά. Υπό όρους κρίσης όμως, που μοιραία δημιουργούν αύξηση των ελλειμμάτων, και άρα περαιτέρω διόγκωση του χρέους, είναι πολύ πιο επιτακτική ανάγκη να κάνεις τις πολιτικές που πρέπει. Νομίζω είναι πάρα πολύ απλό, ενώ δύσκολο, αλλά απλό στη σύλληψη, πολύ καθαρό και πολύ ειλικρινές. Και πρέπει να το κάνουμε τώρα. Στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, εγώ δεν είπα ότι θα προκαλέσω, έχω πρόθεση να προκαλέσω άλλες εκλογές. Καταρχήν, ειλικρινά πιστεύω ότι θα τις κερδίσουμε τις εκλογές. Απλώς λέω ότι στον πρόεδρο, στην υποψηφιότητα Παπούλια, συμφωνούμε. Το έχουμε πει, δεν υπάρχει ζήτημα λοιπόν. Εάν υπάρξει πρόταση για άλλο πρόσωπο, εκεί ο καθένας θα πρέπει να τοποθετηθεί. Μην το συγχαίρετε λοιπόν, δεν έχω καμιά πρόθεση να πάω σε άλλες εκλογές. Ξέρετε, καμιά φορά
Δεν σας αδικώ. Ίσως σκέφτεστε και λίγο πιο πονηρά και από τους πολιτικούς. Στον Παππούλια συμφωνούμε. Εφόσον υποψήφιος, θα τον ψηφίσουμε. Εάν προταθεί κάποιος άλλος για τον οποίο διαφωνούμε, τι θα πούμε, με τον Ζόρι θα τον ψηφίσουμε. Ο κύριος Νίκος Παπαδημητρίου από το Free Sunday. Κύριε Πρόεδρε, εδώ στο βάφος. Θα ήθελα ωστόσο μία... Στη γωνία. Στο δεξί κόρνερ. Λοιπόν, θέλω ωστόσο να επιμείνω στο ερώτημα της συναδέλφου για την προεδρική εκλογή. Στην περίπτωση που δεν επιθυμεί ο κύριος Παπούλιας την επανεκλογή του, τα κριτήρια πρέπει να είναι μόνο κριτήρια προσώπου ή να λαμβάνουν υπόψη και τα πολιτικά δεδομένα της στιγμής. Και ένα δεύτερο ερώτημα, αν μου επιτρέπετε, αν μπορείτε να δεσμευτείτε, πότε θα αποκτήσει η χώρα επιτέλους Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Αυτό πια είναι επικείμενο. Νομίζω έχουμε κάνει όλη την απαραίτητη προεργασία, προετοιμασία. Εφαρμόστηκαν σοβαρές πολιτικές για το περιβάλλον. Νομίζω είμαστε έτοιμοι πια να προχωρήσουμε σε αυτό. Αλλά γυρνάω στο πρώτο που είπατε. Μην τα συγχαίρετε, βρε παιδιά, τα πράγματα. Είπαμε τον Παππούλια, θα τον ψηφίσουμε. Εάν υπάρχει θέμα άλλης υποψηφιότητας, θα πρέπει να δούμε αν συμφωνούμε. Και επιτρέψτε μου να πω ότι εγώ έχω δώσει εξετάσεις σε αυτό. Πρώτον είναι ένα πρόσωπο το οποίο το εκτιμώ ιδιαίτερα, το σέβομαι απόλυτα, αλλά εν πάση περιπτώσει το πρότεινα γιατί πιστεύω ότι σε αυτά τα θέματα πρέπει να υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση. Ένα πρόσωπο που προέρχεται με μακρά θητεία από έναν άλλο, εισαγωγικά θα το πω, αντίπαλο πολιτικό χώρο. Πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, μην το συγχαίρετε με μικροπολιτικά ή μικροκομματικά κριτήρια. Εγώ πιστεύω ότι είναι ένας καλός πρόεδρος και πρέπει να τον επανεκλέξουμε. Ο κύριος Δασόπουλος από την εφημερίδα Ναυτεμπορική. Εδώ, κύριε Πρόεδρε. Εκεί. Μία ερώτηση διευκρινιστική για τα μέτρα που εξαγγείλατε χθες. Ειδικά για το θέμα των άμεσων μέτρων της διετίας. Ποιο περιμένετε να είναι το κέρδος, δηλαδή τι θα κερδίσουμε δημοσιονομικά από τους περιορισμούς, τους μισθούς, τις συντάξεις, τις υπερορίες κτλ. Και αν υπάρχει κάποιος στόχος, έστω και πιο μακροπρόθεσμος, για τη φοροδιαφυγή. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν κάποια μέτρα τα οποία μπορούν να αποτιμηθούν άμεσα. Ας πούμε, όταν λες μια συγκεκριμένη εισοδηματική πολιτική, αυτό μπορεί μέσα σε 5 λεπτά να σας πει το Υπουργείο Οικονομίας, αυτό είναι το κονδύλι. Αλλά υπάρχουν άλλα που δεν μπορούν να αποτυπηθούν άμεσα. Λέτε φοροδιαφυγή. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι μια αποτελεσματική πολιτική για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής προσφέρει και επιτρέπει τεράστια περιθώρια. Δεν θέλω όμως αυτή την ώρα να κάνω πρόβλεψη να σας πω περίπου τόσο, γιατί θα μου πείτε σε ένα μήνα, ξέρω εγώ, ή κάποτε, θα μου πείτε, ξέρεις, μας είχες πει. Είναι δεδομένο πάντως ότι είναι πολύ συγκεκριμένα και μεγάλα τα δεδομένα για από αυτή την πηγή. Το τρίτο που θέλω να σας πω είναι ότι όλα αυτά τα μέτρα δουλεύουν και σωρευτικά. Δηλαδή δεν είναι μιας απόδοσης, το 10 μπορεί να αποδώσουν τόσο, αλλά χτιζόμενα στα επόμενα χρόνια θα έχουν ακόμα μεγαλύτερη απόδοση. Λοιπόν, κοντολογίες να σας πω. Πιστεύω ότι με αυτές τις πολιτικές μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, που είναι, επαναλαμβάνω, δύσκολες, ανηφορικές, αλλά επιτρέψτε μου να πω, δεν τις θεωρώ και τραγικές, δηλαδή αντίστοιχες μου πολιτικές που έχουν ληφθεί ήδη στην Ιρλανδία ή σε άλλες χώρες. Είναι βατές πολιτικές, δύσκολες επαναλαμβάνω, όχι ευχάριστες, αλλά όχι τραγικές, ας το πω έτσι. Πιστεύω ότι μπορούμε σε 2 χρόνια να φέρουμε μια δημοσιονομική ισορροπία, προσέξτε, όχι με την έννοια του να μειώσουμε περιστασιακά το έλλειμμα. Να σας πω μια κουβέντα παραπάνω. Δεν χάθηκε ο κόσμος αν 1 χρόνο ή και 2 το έλλειμμα ξέφευγε. Και πολλές χώρες θα το βιώσουν αυτό, όλες σχεδόν. Σε εμάς το πρόβλημα είναι ότι τα τελευταία 30 χρόνια έχει συσσωρευτεί ένα τεράστιο δημόσιο χρέος. Αυτό δεν μπορεί, όχι απλώς να αυξάνεται, δεν μπορεί να μείνει εκεί. Πρέπει να μπούμε σε μια λογική, δηλαδή, συστηματικής, σταδιακής βέβαια, μείωσης. Δεν είναι μέτρα αυτά για τον προϋπολογισμό του 9. Ούτε καν του 10. Θα βοηθήσουν βέβαια. Αλλά ο στόχος είναι σε 2 χρόνια μέσα να έχει αναστραφεί η τάση. Μόνιμα. Δομικά.
Και από εκεί πέρα η χώρα να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που έχει και έχει μεγάλες, έτσι. Επειδή κάνουμε αυτή την κουβέντα σήμερα, μοιραία είναι να δημιουργείται και μια ατμόσφαιρα δύσκολων αποφάσεων. Η χώρα έχει τεράστιες δυνατότητες. Ο τουρισμός μας είναι πολύ δυνατός. Το Γενάρη, το Φεβρουάριο όλοι προέβλεπαν μείωση 35%. Δεν επαληθεύτηκε. Άντεξε. Βεβαίως σε συνθήκες κρίσης, βεβαίως υπήρξε μείωση. Αλλά άντεξε. Έχουμε δυνατότητες σε πολλούς ακόμα τομείς. Οι εξαγωγές μας τα τελευταία 4 χρόνια είχαν αυξηθεί εντυπωσιακά. Θα μου πείτε, έφτασαν στο σημείο που έπρεπε? Όχι. Αλλά οι δυνατότητες υπάρχουν. Τα μεγάλα έργα υποδομής, τα ενεργειακά που λέγαμε πριν. Η χώρα έχει μεγάλες δυνατότητες. Και αν θέλετε να πάω και να βγούμε παραγγεί, πιστεύω ότι όλοι συμφωνούμε ασχέτως επιμέρους απόψεων ότι εμπιστευόμαστε τις αρετές του Έλληνα, τις δυνάμεις του Έλληνα. Με μία διαφορά μόνο. Να κάνουμε λίγο πιο συντεταγμένη την προσπάθεια τη συλλογική. Ο κύριος Γιάννης Κολάτος από την Θεσσαλία TV. Κύριε Πρόεδρε, εδώ, στο αριστερό. Η οικονομική κρίση ανέδειξε πέραν όλων των άλλων τα προβλήματα της πραγματικής οικονομίας, όπως όλοι παραδεχόμαστε το τελευταίο μισάωρο εδώ, και του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Δεν είναι μισάωρο, είναι μια μισάωρο. Μια μισάωρο. Όχι, λέω, το τελευταίο μισάωρο εστιάσαμε στην πραγματική οικονομία, έτσι. Τα μέτρα της κυβέρνησης για την αναθέρμανση της αγοράς ήταν κίνητρα για την αγορά ΙΧ και απόσταση κλιματιστικών για αγορά νέων. Όμως η Ελλάδα δεν παράγει ούτε αυτοκίνητα ούτε κλιματιστικά. Παράγει όμως τρόφιμα και οικοδομικά υλικά. Μέτρα για τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας σε αυτούς τους δύο κλάδους, όπως τη στήριξη των κτηνοτρόφων δηλαδή, που είναι η βάση για τη βιομηχανία τροφίμων, ή για τον κλάδο της οικοδομής ή του μετάλλου που μαστίζονται από την κρίση, θα υπάρξουν, κύριε Πρόεδρε. Γιατί τα μέτρα για άτοκα δάνεια στους κτηνοτρόφους ή την αντικατάσταση κουφωμάτων για την ενίσχυση του κλάδου του μετάλλου και της οικοδομής εξαγγέλθηκαν μέχρι λίγο πριν την προκήρυξη εκλογών, αλλά στη συνέχεια πάγωσαν. Ευχαριστώ. Είναι δεδομένη η προσπάθεια που γίνεται στους επιμέρους κλάδους. Και αυτή είναι, αν θέλετε, και ο διαρκής προβληματισμός μας. Λίγες μέρες πριν είχαμε μια εκτενή συζήτηση τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για τον κατασκευαστικό τομέα. Είναι λοιπόν δεδομένη η βούληση, είναι δεδομένη η ανάγκη. Θα το επιχειρήσουμε να το κάνουμε, βεβαίως, τονίζω πάλι, μέσα στα όρια των αντοχών της οικονομίας. Γιώργος Καρκανιάς από τον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, πριν από μερικές εβδομάδες η κυβέρνηση προανήγγειλε την κατάθεση νέας πρότασης για την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού. Αυτή θα περιλάμβανε ή θα περιλαμβάνει την υποχρεωτική τοποθέτηση απόδημων υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο επικρατείας. Βρίσκεται κάτι τέτοιο στο σχεδιασμό σας για το ψηφοδέλτιο αυτών των εκλογών? Για τα ψηφοδέλτια είπαμε, θα περιμένετε λίγες μέρες ακόμα. Επειδή όμως κάνετε αναφορά στην ψήφο των ομογενών, θεωρώ ότι μία ακόμα από τις, όχι απλώς εσφαλμένες, αλλά απαράδεκτες συμπεριφορές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι ότι δεν συνήνεσε να ψηφίσουμε τον νόμο για την ψήφο των αποδήμων. Ο οποίος έτσι κι αλλιώς θα ετίθεται σε λειτουργία για τη μεθεπόμενη εκλογή. Δεν είναι ότι θα μπορούσε να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα αυτών. Είναι, επιτρέψτε μου να πω, πολύ μικροπολιτική συμπεριφορά. Και είναι κρίμα. Μπασχετός, εμείς πάλι θα επιχειρήσουμε να το κάνουμε. Είναι όμως δεδομένο ότι απαιτεί μια αυξημένη συνταγματική πλειοψηφία η ψήφιση αυτού του νόμου. Εξελίσσαμε το χρόνο με την ερώτηση της μεγαλύτερης εφημερίδας της Ομογένειας. Σας ευχαριστώ όλους εδώ για την παρουσία σας και θα έχουμε ασφαλώς τον χρόνο και άλλες ευκαιρίες στη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου να τα πούμε. Παρακολουθήσαμε σε απευθεία σύνδεση τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού από το Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Μια συνέντευξη τύπου με πολλές ειδήσεις, τις οποίες μπορείτε να παρακολουθήσετε στο δελτίο μας στις 3 και στα επόμενα δελτία ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε που μείνατε κοντά μας για την ενημέρωσή σας. Καλό σας μεσημέρι. Τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι προτάσει το εθνικό συμφέρον και όχι το κομματικό, κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι εκβίασε ουσιαστικά την κυβέρνηση
προκειμένου να πάει η χώρα σε εκλογές. Έκανε επίσης χάρη λόγο για ανανέωση ψηφοδελτίων. Είπε χαρακτηριστικά ότι θα υπάρξει νέα κυβέρνηση με δομικές αλλαγές αλλά και νέα πρόσωπα. Είπε στους πολιτικούς συντάκτες να κάνουν λίγη υπομονή, γιατί σε λίγες ημέρες θα καταρτιστούν τα ψηφοδέλτια και θα ανακοινωθούν τα ονόματα. Χαρακτήρισε δύσκολη, όπως είπε, την προεκλογική εκστρατεία και την όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα μέχρι την κάλπη. Ωστόσο, εμφανίστηκε σίγουρος για την νίκη του κόμματός του. Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι σε περίπτωση ήττας της Νέας Δημοκρατίας θα συνεχίσει να ηγείται του κόμματος. Όχι, δεν παρετούμε, θα είμαι στην πρώτη γραμμή των αγώνων και των ιδεών μου, είπε χαρακτηριστικά, και είχε πολύ ενδιαφέρον αυτή η ερώτηση. Νομίζω ξεκάθαρα πρώτη φορά τοποθετήθηκε. Και νομίζω ότι μπορούμε να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο ότι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Πιστεύετε ότι θα κερδίσετε τις εκλογές? Ναι. Έτσι απλά. Για να μην νομίζετε ότι κάνω φραστικά σχήματα, ξέρω ότι είναι δύσκολο. Το ξέρω. Ξέρω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία έχουν παράπονο ή έχουν κάποια δυσαρέσκεια. Το ξέρω πάρα πολύ καλά, που νομίζετε ότι ζω εγώ. Απ' την άλλη όμως ξέρω ότι έχουμε τη σωστή πολιτική, το καθαρό μήνυμα, την πολιτική βούληση. Και η άλλη πλευρά δεν έχει τίποτα από αυτά. Και αυτό για 30 μέρες θα προσπαθήσω να το επικοινωνήσω όσο μπορώ καλύτερα και με όλη μου τη δύναμη και βεβαίως τους συνεργάτες και συναδέλφους προς τους Έλληνες πολίτες. Και πιστεύω ότι ναι. Κύριε Πρόεδρε, όλες οι δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευθεί τον τελευταίο μήνα προεξοφλούν την ήττα σας στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου και αυτές μετά την προκήρυξη των εκλογών. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, θα παραμείνετε στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας ανεξαρτήτως αποτελέσματος ή αν ιτηθείτε θα δρομολογήσετε τη διαδικασία για τη διαδοχή σας? Κυρία Σπυράκη, δεν ξέρω τι προεξοφλείτε εσείς οι άλλοι αναλυτές, επειδή είμαι, πώς θα το πω, παλιός μαχητής εκλογικών αγώνων σε όλα τα επίπεδα, ξέρω ότι τίποτα δεν είναι προεξοφλημένο. Ξέρω και το πιστεύω βαθύτατα ότι η μάχη αυτή κερδίζεται. Και ξέρω, φαντάζομαι το καταλαβαίνετε κι εσείς, ότι θα τα δώσω όλα όσο ποτέ μέχρι τώρα. Γιατί το πιστεύω βαθιά. Ότι έχει ανάγκη ο τόπος μια ισχυρή κυβέρνηση, έχει ο τόπος ανάγκη από μια ξεκάθαρη πολιτική και βέβαια από την πολιτική βούληση να κάνεις τα δύσκολα. Και από μια κυβέρνηση που έχει το θάρρος να πει ναι, εδώ ή εκεί έκανα και λάθος, είχα δυναμία. Έχω τη διάθεση να το διορθώσω. Δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Όχι, κυρία Σπυράκη, δεν παρετούμε. Όσο αισθάνομαι χρήσιμος για τον τόπο, θα είμαι στην πρώτη γραμμή των αγώνων και των ιδεών μου. Μάλιστα. Να συνδεθούμε με το συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Παπαδάκης. Λοιπόν, πριν σας πω εγώ το οτιδήποτε, επειδή έχουμε κοντά μας τον κύριο Παυλόπουλο, να μας κάνει ένα πρώτο σχόλιο για την συνέντευξη τύπου που μόλις παρακολουθήσαμε. Δεν χρειάζεται νομίζω κανένα σχόλιο από την πλευρά μου. Και η χθεσινή ομιλία αλλά και η σημερινή συνέντευξη απέδειξε πρώτον πόσο αποτελεί πράγματι επιλογή εθνικής ευθύνης η προσφυγή στις κάλπες, ποια είναι η θέση του Πρωθυπουργού και ποια είναι τα μέτρα εκείνα που είναι απαραίτητα για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση όσο το δυνατόν περισσότερο αλόβητοι. Ήδη έχουμε καταφέρει πολλά και δεν πρέπει στο βωμό της ανευθυνότητας του ΠΑΣΟΚ και της μακράς προεκλογικής περίοδου να διακυβεύεται το οικονομικό μέλλον του τόπου. Κυρίως όμως αυτό που είχε σημασία είναι η ειλικρίνεια του Πρωθυπουργού, η αμεσότητα και το συγκεκριμένο των προτάσεων. Πάμε στις εκλογές εκείνες όπου ο ελληνικός λαός ξέρει από τη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό γιατί πάμε σε εκλογές και τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα είναι εδώ ο κ. Παπανδρέου. Καλείται να πει γιατί έπαιξε με τους θεσμούς, γιατί θέλησε να οδηγήσει τη χώρα σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο και το κυριότερο, να αφήσει τις αοριστίες και συγκεκριμένα να πει τι πρόκειται να κάνει. Και τότε θα κρίνει ο ελληνικός λαός. Κύριε Υπουργέ, θα πιστούν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας με τα μέτρα που έχουν ακούσει χθες και σήμερα διασύνοντος του κ. Πρωθυπουργού? Μα ο ελληνικός λαός, αυτό που θέλει από τους πολιτικούς του πρωτίστως είναι η ειλικρίνεια. Και αυτή διαθέτει ο Πρωθυπουργός. Θέλει επίσης ο ελληνικός λαός, οι πολιτικοί, να προτείνουν λύσεις. Ο ελληνικός λαός μπορεί να αντέξει.
βάρη, μπορεί να αντέξει δυσκολίες. Εκείνο που δεν μπορεί να αντέξει και δεν μπορεί να αντέξει πια, είναι να μην του λες την αλήθεια. Και ο κύριος Παπανδρέου μέχρι σήμερα και το Πασόκ δεν του την έχουν πει. Θέλουν, δεν θέλουν, όσες εκλογές θα την μπουν, για να ξέρει ο ελληνικός λαός με ποιους έχει να κάνει, να ξέρει ο ελληνικός λαός, και δεν έχει τίποτα υποτιμητικό αυτό, αν λέμε με ποιους έχει να κάνει, να ξέρει ο ελληνικός λαός με ποιους πολιτικούς γενικά έχει να κάνει και τι του προτείνουν σε αυτήν την περίπτωση. Προσωπικά πιστεύω ότι ο κύριος Καραμανλής έπεισε και τον τελευταίο, τον πιο δύσπιστο, ότι έπρεπε να πάμε σε εκλογές και οι εκλογές αυτές θα κρίνουν και το μέλλον του τόπου. Ευχαριστώ πολύ. Σπύρο Παπαδάκη, λοιπόν, από ό,τι αντιλαμβάνομαι και με την απάντηση σχόλιο του κυρίου Παυλόπουλου, υπάρχει μία αισιοδοξία, να το πω, σε σχέση πάντα με τα δημοσκοπικά ευρήματα, ικανοποίηση, να το πω. Θα σε ξαναδιαβεβαιώσω. Βεβαίως. Ο κύριος Ζαγορίτης, νομίζω ότι ένα σχόλιο για την συνέντευξη τύπου, πεπισμένος ότι πάμε για νίκη στις εκλογές, κύριε Ζαγορίτη, ο Πρωθυπουργός. Πράγματι, και νομίζω ότι επειδή εσείς εδώ στον Βορρά ξέρετε τον Καραμαλή, μπορούμε να συνομολογήσουμε ότι ήταν ένας πολύ πολύ καλός και άνετος στις τοποθετήσεις του, αποφασισμένος και ξεκάθαρος σε σχέση με τα ζητήματα όλα. Θα πιστούν οι ψηφοφόροι με τα μέτρα που άκουσαν, κύριε Ζαγορίτη, τι λέτε? Ο κόσμος νομίζω ότι έχει αντιληφθεί ότι είναι δύσκολη περίοδος, ότι εάν δεν κοιτάξουμε να τον οικοκυρέψουμε λόγω της διεθνούς οικονομικής κρίσης, χθες είχα την ευκαιρία να πω ότι όταν ο Γερμανός, ο Βρετανός ή ο Σκανδιναβός τουρίστας δεν έχει λεφτά λόγω της κρίσης στην πατρίδα του να έρθει εδώ στην Ελλάδα, έχει συνέπειες και στον τουρισμό. Θα πρέπει λοιπόν να το συμμαζέψουμε και εμείς λιγάκι. Αν δεν το κάνουμε άμεσα, μπορεί, εάν πιστέψουμε το Πασό και τις άλλες πολιτικές δυνάμεις, να χρειαστεί και πενταετία και δεκαετία εάν χαλαρώσει η προσπάθεια. Ο Καραμαλής λοιπόν το λέει πάρα πολύ καθαρά. Δεν θα χαλαρώσει καμία προσπάθεια. Ποιος πολιτικός ηγέτης κατεβαίνει στις εκλογές λέγοντας ότι τα μέτρα θα είναι σφιχτά? Οι περισσότεροι παροχολογούν, μοιράζουν. Εδώ έχουμε μία διαφορετική προσέγγιση. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ο Καραμαλής σοβαρά απευθύνεται στον κόσμο και λέει: αυτά είναι τα δεδομένα. Ζητώ την εμπιστοσύνη σου και θα την έχει την εμπιστοσύνη. Να είστε καλά. Λοιπόν, νομίζω ότι έρχεται και ο Υπουργός Μακεδονίας Θράκης, ο κύριος Καλαφάτης. Κύριε Καλαφάτη, ένα πρώτο σχόλιο για την συνέντευξη τύπου που μόλις ακούσαμε τον Πρωθυπουργό. Κοιτάξτε, για ακόμη μια φορά απέδειξε ο Πρωθυπουργός ότι τηρεί την πολιτική στάση που απαιτούν οι περιστάσεις. Είναι μια περίοδος δύσκολη, σε μια κρίσιμη καμπή της ελληνικής οικονομίας. Ο Πρωθυπουργός μίλησε με ειλικρίνεια, έθεσε τα θέματα με απόλυτη σαφήνεια, εξήγησε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να προχωρήσει η χώρα μπροστά και θέτει ουσιαστικά όλους πρώτων ευθυνών τους. Νομίζω ότι είναι αυτό που χρειάζεται ο τόπος. Μια υπεύθυνη ηγεσία με ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα, με ξεκάθαρη πολιτική πρόταση. Τα καθαρά ψηφοθέλτια, κύριε Υπουργέ, κοιτάξτε, ερωτήθηκε αρκετές φορές ο κ. Πρωθυπουργός και έδωσε ο ίδιος την απάντηση ότι όταν έρθει η ώρα, τότε θα δοθούν και οι απαντήσεις μέσα από το σκεπτικό και τις αποφάσεις του. Εσείς τι καταλάβατε, ότι θα είναι καθαρά? Εγώ κατάλαβα αυτό που είπε, ότι θα περιμένω λίγες μέρες για να δω τις αποφάσεις του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, Σπύρο Παπαδάκη, έλεγα ότι από τις δηλώσεις που ακούμε τόσο από τα κυβερνητικά στελέχη. Εντάξει, ο κύριος Ιωαννίδης. Λοιπόν, κύριε Ιωαννίδη, ακούσαμε τον κύριο Καραμαλή. Νομίζω ότι απάντησε σε όλα. Πεπισμένος ότι 5 Οκτωβρίου θα είναι νικητής. Πείτε μας το δικό σας σχόλιο. Το ίδιο πιστεύω και εγώ. Απάντησε σε όλα με πιστικό τρόπο και ξεκάθαρο. Και σε αυτές τις εκλογές, αυτή την έκθεση, παρακολουθούμε τελείως διαφορετικά πράγματα από κάθε άλλη φορά. Κάθε φορά ερχόταν εδώ κάποιος και έλεγε το τι